Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Καρπούς Βίδα Gaming και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Και σήμερα παίζουμε στο Zero Land. Επίσης, κάτι άλλο. Εκεί που πήγαινα μια χαρά με το καθημερινό πρόγραμμα και το ένα και το άλλο, και ήμουν χαρούμενος και λέω επιτέλους κάνω καθημερινό βίντεο. Είχα κάποια προβλήματα με το net. Έπεφτε συνέχεια, έκανε disconnect και ένα το άλλο. Και οπότε δεν μπόρεσα να βγάλω και αυτή τη βδομάδα αρκετά βίντεο. Έβγαλα μόνο τη Δευτέρα, δηλαδή το προηγούμενο Zero Land, και ένα Rocket Bridge ανάμεσα όταν είχα λίγο κανονικό net. Οπότε, sorry γι' αυτό. Δεν φταίω εγώ όμως. Το net μου έχει θέματα και προσπαθώ να τα λύσω ώστε να μπορώ να ξανακάνω live stream. Γιατί επίσης έχω και πολύ καιρό να κάνω live stream επειδή έγινε τα θέματα με το net. Οπότε ναι. Sorry αυτό. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο. Τώρα δεν ξέρω. Σήμερα είναι λίγο καλά. Οπότε θα μπορέσω να βγάλω το βίντεο και να το ανεβάσω και όλα θα είναι κομπλέ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε το potion. Νομίζω ότι είναι λίγο δυνατό το sound βασικά. 15 καλά είναι, βρε. Okay. Θα κάνω σήμερα το potion room, εκεί λοιπόν που θα έχω το brewing stand. Και ναι, και αν μου περισσέψει λίγο χρόνο και εδώ ότι βγαίνει πολύ μικρό το βίντεο, τότε μπορεί να κάνω και λίγο από το πάρκο, αλλά δεν νομίζω, γιατί εντάξει, είπαμε δεν θέλω να βγάζω πολύ μεγάλα βίντεο. Οπότε θα κάνω το potion room για σήμερα και αύριο το πάρκο. Αύριο λέω. Την επόμενη φορά το πάρκο και ναι. Και μετά μένουν και άλλα κτίρια. Επίσης, 2-3 άτομα μου είπαν στο προηγούμενο βίντεο ότι με ρώτησαν βασικά γιατί συνεχίζω και κάνω τη βάση μόνο Zero Land θα κάνει reset. Να απαντήσω σε αυτό. Ναι, ο Zero Land θα κάνει reset όπως και θα κάνει και του χρόνου reset. Όταν δηλαδή έχουμε παίξει αρκετά σχεδόν το map, θα ξανακάνει reset. Άρα, γιατί να μην κάνω βίντεο στο Zero Land και να μην κάνω πράγματα στο Zero Land επειδή απλά θα κάνει reset. Το ξέρω πως θα κάνει reset, αυτό τι σημαίνει. Δηλαδή, πάντα κάποτε θα κάνει reset. Δεν έβγαλε πολύ νόημα. Ενώ όπως και η καινούργια season αρχίσει, πάλι κάποια στιγμή θα ξαναγίνει reset. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει, να μην ξανακάνω building στην επόμενη σεζόν. Να μην κάνω τίποτα και να κάθομαι. Δεν σημαίνει κάτι ότι θα κάνει reset. Οκ, okay, θα κάνει reset και. Εγώ θα κάνω. Όταν κάνει reset, θα κάνει reset και θα κάνω το επόμενο project που θέλω να κάνω. Αφού κάνει reset. Δεν με πειράζει σε κάτι αυτό. Θα κάνει reset. Οπότε ναι. Δεν παίζει ρόλο. Θα πάρουμε και αυτό. Σπαθάκι. Ωραία. Να κάνουμε και το δρόμο για το potion room. Επίσης αποφάσισα κάτι πριν λίγο. Θέλω να κάνω πρώτα ό,τι χωράει εδώ πέρα. Γιατί από ό,τι είδα από εκεί θέλει λίγο terraforming, δηλαδή να αλλάξω το land κάτω. Και θέλει αρκετό βασικά, γιατί δείτε είναι λίγο άνισο και ναι, θέλει αρκετό πείραγμα τέλος πάντων για να μπορέσω να χτίσω πράγματα εδώ πέρα. Αυτό που σκέφτομαι να χτίσω εκεί πέρα τελευταίο είναι η πλατεία, η οποία μπορεί να έχει κάποιο κτίριο έτσι μεγάλο μέσα, δεν ξέρω τι θα είναι, κάποιο πανεδημαρχείο, δεν ξέρω τώρα τι νόημα θα έχει το δημαρχείο όπως είμαι μόνο μου. Αλλά ναι. Και ξενώνα θα μπορούσα να κάνω κάποια στιγμή, υποτίθεται, άμα θέλει κάποιο άλλο να έρθει να μείνει, πφ, λέμε τώρα. Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Αλλά για σήμερα, potion room. Τώρα, όταν θα κάνω ξενών, αν θα κάνω το ένα και το άλλο, θα δούμε από το επόμενο επεισόδιο. Οκ. Okay. Και πρέπει πάλι να σκάβουμε εδώ πέρα. Βέβαια, με τους δρόμους είναι λίγο βαρετό, αλλά δεν πειράζει, ρε. Πρέπει να γίνει και αυτό. Όλα πρέπει να γίνονται. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη βάση, ωραία. Το πάμε και ένα πιο εκεί ακόμα. Φυσικά δεν θα έχω πολύ χώρο να το χτίσω μετά να το πάω ένα πιο εκεί, οπότε ας το κρατήσουμε εδώ για να μην μπω εδώ. Τουπ. Τώρα αυτό δεν ξέρω, είναι μικρό ίσως. Είναι μικρός δρόμος. Τώρα έκανα λάθος. Α, γιατί τώρα έκανα λάθος. Απλά απέναντι είναι περίεργος. Αυτό που ακούσατε λογικά είναι το Origin. Αν δεν πάμε καλά. Ναι, Origin, OP. Okay. Αλλά καλό πρέπει να είναι, βρε. Έλα, μωρέ, καλό είναι. Α, δεν θα το κάνω έτσι. Θα το κάνω έτσι όπως είναι εκεί. Στο τέτοιο. Είναι έτσι. Boom, boom, boom. Και boom, boom, boom. Βασικά θα μου πω την αλήθεια, παρόλο που έχω αρκετά project να κάνω, θέλω να έρθει η επόμενη σεζόν γιατί θα έχω καινούργια πράγματα να κάνω. Θα έχω ένα fresh start. Και παρόλο που μπορεί να ακούγεται περίεργο, θέλω να ξαναρχίσω την αρχή. Γιατί όχι. Δηλαδή, γιατί να μην αρχίσω την αρχή. Ούσι, αυτό το φάμε τώρα που το κάνω, αλλά. Αν ήταν στον Nether δεν τον βαρούσα, αλλά τώρα. Και βρέχει αυτό, το ξέχασα. Ου, close enough. Οκ. Okay.
Οπότε ναι, τώρα πρέπει να πάρω υλικά για να κάνω. Έκανα τα πράγματα τα τρελάκια πέρα. Τρελάκια παλαβά πράγματα. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε τα κλασικά πράγματα, δηλαδή ακίσια. Βασικά, αυτό φοβόμουν. Δεν έχω ακίσια. Σημαίνει πως θα πρέπει να φυτέψουμε πάλι. Και να κόβουμε. Και να κάνουμε πράγματα. Άρα, θέλουμε αυτό. Θέλουμε και ακίσια τέτοια. 10 φτάνουν. Και περισσεύουν. Θέλουμε και bone meal. Okay. Και επίσης θέλω και cobblestone. Αρκετό. Νομίζω πως ένα stack θα φτάσει cobblestone. Πάρουμε και cobblestone stairs, αν λίγα έχουμε μόνο. Και slabs. Αλλά stairs μπορεί να πάρουμε και άλλο. Okay. Λοιπόν, πάμε να φυτέψουμε τα δέντρα και να. Α, έχουμε κάποιο πίσω, οκ. Okay. Φυτέψει κάποια. Να ξεφαίνεται λίγο άδειο όλο ο χώρο χωρί καθόλου δέντρα. Μόνο κάτι δέντρα και πίσω. Οπότε σκέφτομαι να αρχίσω να βάζω και δέντρα. Όταν κάνω το πάρκο, μπορεί να ασχοληθώ και λίγο με τη φύση γύρω από, το... γύρω από τα κτίρια. Αλλά πρώτα προέχει να μαζέψουμε ξύλο ώστε να μπορούμε να χτίσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν είναι πολύ καλό. Σύνση 2 έχει. Παίρνουμε να τα τσπάει πολύ πιο γρήγορα. Είναι diamond efficiency 2 και τα σπάει μόνο έτσι. Τι είναι αυτά, βρε. Καινούργια κόλπα είναι αυτά. Okay. Πάει αυτό το δέντρο. Το πόσο νόμο λογικά θα είναι μικρό στο μέγεθος του enchant room, αλλά λογικά το σκέφτομαι για κλειστό. Δηλαδή δεν θα είναι όπως είναι το enchant room, αλλά θα καταλάβατε νομίζω. Θα είναι κλειστό, μάλλον. Αν μου βγει κάπως ωραία κλειστό. Θα είναι κλειστό, αν όχι θα δούμε. Αχ, μου φάγει όλο το bone meal. Δεν πειράζει. Οκ. Πούμε για αυτά τα τρία και νομίζω να είμαστε κομπλέ. Ωραία. Τέλειωσε και βροχή, γεϊ. Τέλους. Μας φτάνει το bone meal για ακόμα ένα. Ωραία. Damn it. Okay. Τελευταίο δέντρο μάλλον όχι θα φτιάξω και εγώ. Έχω τρία bone meal οπότε θα φτιάξω και εγώ. Ένα. Σταμάτησε μουσική και νιώθω μόνος χωρίς τη μουσική. Η μουσική με κάνει να νιώθω με παρέα. Είμαι βλάκας, είμαι εντελώς βλάκας. Οκ. Okay. Και... πάμε να κάνουμε το κτίριο. Το potion room. Και το potion room ουσιαστικά αυτό που θα έχει είναι το brewing stand και δύο chests. Τίποτα παραπάνω. Οπότε ναι, δεν είναι και τόσο τρομερό. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Ας μην είναι όλα τα πράγματα τρομερά. Λοιπόν... όχι, τι όλα τα άλλα που κάνω είναι τρομερά, ξέρω εγώ. Θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε εδώ το brewing stand. Όχι, πιο πίσω. Εδώ το brewing stand. Α, όχι, πρέπει να έχω και το τέτοιο. Το Netherworld Farm. Το ξέχασα εντελώς. Άρα σκέφτομαι να το κάνω κάπως έτσι. Θα μπορούσε να έχει ένα υπόγειο Netherworld Farm. Όχι, έτσι θα μπορούσε να είναι εδώ. Γιατί είναι το Netherworld Farm, δεν θα χωρέσει τόσο λίγο χώρο. Δεν το σκέφτηκα καν, τώρα το θυμήθηκα. Σόφαση. Σόφα κοντά. Πάσουμε λίγο τα χόρτα όλα. Okay. Σχεδόν, okay, okay. Fuck, Origin, σταμάτα. Πρέπει να κάθομαι να το κλείνω. Δεν πειράζει, το ακούμε από πίσω το Origin. Αν είναι Origin, αυτό μπορεί να είναι και κάτι άλλο, ξέρω. Okay. Θα ακολουθήσω το στυλ που έχω ακολουθήσει σε όλα ουσιαστικά το μαύρο glass και το cobblestone. Θα μου πείτε πως θα κάνω όλα ίδια ουσιαστικά. Κατά κάποιο τρόπο ναι. Αλλά γιατί και δεν ξέρω πολύ καλό building οπότε δεν μπορώ να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα και να βγαίνουν ωραία. Όχι ότι αυτά βγαίνουν ωραία αλλά καταλάβω τουλάχιστον έχω μάθει να τα κάνω αυτά.
Και εκτός από αυτό, δεν μου αρέσει αυτό. Και εκτός αυτού, θέλω να κρατήσω και ένα στυλ στη γειτονιά, οπότε δεν θέλω να αλλάξω, ξέρω εγώ, τα κτίρια. Οπότε ναι, είναι έτσι. Parkour skills. Και από εκεί, ου. Damn parkour skills, φίλε. Όχι, ακύρω, εδώ. Ωραία. Boom, 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 boom. Λίγο μικρούλι είναι, βρε, αλλά δεν πειράζει. Okay. Οπότε, μάλλον θα πρέπει το... Μισό, να φέρουμε τα κλάσια αυτά. Θα βάλω και εδώ έτσι από μέσα. Έτσι η αλλαγή. Μπα, δεν μ' αρέσει. Οκ, πάμε να φέρουμε κανένα υλικό να δούμε λίγο πώς θα βγει. Πήγε. Πάμε να φέρουμε κανένα υλικό να δούμε πώς θα βγει. Αυτό θα είναι πολύ τέλειο σαράχνες, δείτε. One hit, αλλά θα... επειδή είχε μπαίνει ο φάθρακος, γι' αυτό ήταν one hit. Ευτυχώς που... Είδα την άραχνη λέω στο creeper θα έχει σκάσει πάνω μου εντελώς. Ου, οκ, πάει ο creeper. Θα μπλέξουμε με creeper και σε αυτό το επεισόδιο, εύχομαι. Glass. Boom. Λογικά θα φτάσουνε. Εύχομαι. Για να δούμε. Okay. Και φτάνουνε. Οπότε δείτε τι θα κάνω. Θα έχει εδώ πέρα κάτω τον διάδρομο ο οποίος θα σε πάει προς το Netherworld Farm. Ωραία. Σκέφτε, δεν χρειάζεται καν να είναι τόσο κάτω. Εδώ θα μπορούσε να είναι το Netherworld Farm. Εδώ. Πάω πάρα πολλά. Ένα 4x4 θέλω βασικά. Δεν ξέρω αν βγήκε μεγαλύτερο από 4x4. Λογικά βγήκε μεγαλύτερο από 4x4. Είναι 4x4. Οκ. Okay. Καλά είναι. Θα βάλουμε από κάτω. Πρέπει να βάλουμε Soul Sand βασικά. Το οποίο δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς έχω Soul Sand. Αλλά τέτοιο πρέπει να βάλουμε. Soul Sand. Ου. Free XP. Not bad. XP for the win, φίλε. Δεν παίρνω αρκετό. Έχει αρκετό gold. Yay, χρειάζομαι πάρα πολύ gold. Okay. Boom, boom, boom. Πάμε πάνω. Και. Αυτό χρειάζεται. Αυτό δεν μπορούμε να το καλύψουμε δυστυχώς. Αλλά θα δούμε πως θα βγει και βλέπουμε. Θα κάνω όλο κόμπλεστον από κάτω. Πάκ, αυτό το σόβελ είναι τόσο OP που μου τη σπάει. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Αλλά είναι τόσο OP που μου τη σπάει. Μου την δίνει στα νεύρα ρε παιδί μου. Τα misclicks είναι τα απίστευτα. Είναι φανταστικά. Ωραία. Ωραία. Πάμε τα stairs τώρα. Boom. 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 Α, ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν σκέφτηκα. Άρα δυστυχώς εκεί πέρα δεν μπορεί να μπει κάτι. Ένα δύο φάρμα εδώ πέρα θα είναι οπότε. Δεν θα σπάσω άλλη μια λωρίδα. Εκεί πέρα δείχνω σχέδιο ακόμα. Αν σπάσω αυτά και δεν έχω να πάω τίποτα, ωραία. Είναι καλό που δεν μπορούμε να βάλουμε μια σειρά τέτοια. Ωραία. Α, όχι ρε, ξέχασα. Ήταν εδώ. Τώρα θα έχει τα τέτοια. Τα Soul Sands, οκ. Μπορώ φυσικά να αφήσω αυτά εδώ, έτσι. Μπαμ.
Και να έχει εκεί Soul Sand. Σαν 4x4. Ναι, μωρέ, γιατί όχι. Ωραία. Πάμε με αυτό να βάλουμε ένα τέτοιο. Και μπορώ από εδώ δίπλα να βάλω ένα φράχτη ώστε να μην πάω εκεί πέρα. Άμα δεν είναι ο σκοπός μου να πάω εκεί πέρα δηλαδή. Πάμε με αυτό εδώ πέρα δίπλα. Βάλουμε cobblestone. Και, that. Shovel. Πρέπει να φέρω και άλλο cobblestone. Δεν το υπολογίσω αυτό σωστά. Δεν πειράζει. Fuck, okay. Πάμε να φέρω και άλλο cobblestone και κλείνω λίγο και το origin γιατί μου σπάσει τα νεύρα. Και η πλάκα είναι πως στο origin δεν έχω καν πολλές δουλειές. Έχω 10-20 φίλους από εκεί. Αλλά παρόλα αυτά έχει μια βλακεία το origin. Κάθε φορά που κάποιος μπαίνει βγαίνει το origin. Κάθε φορά που κάποιος μπαίνει να παίξει ένα παιχνίδι. Κάθε φορά που κάποιος κάνει οτιδήποτε πρέπει να σε ενημερώσει και σένα, να σου πει «Ει, το έκανε! Μπράβο του!» Τα τέτοια σου ξέρω εγώ, αλλά δεν πειράζει, πρέπει να σου το πει. Λοιπόν, τώρα τι άλλο θέλω να φέρω. Δεν θυμάμαι, πάμε για αυτό. Α, ναι, και τέτοια, και... Σόλια. Σόλια σάντ. Αλλά έχω πιθανά σόλια σάντ. Θέλω ένα μικρό τέτοιο. Ένα μικρό πρόβλημα αν δεν έχω. Αλλά έχω. Οπότε δεν είναι πρόβλημα. Πάμε να τα βάλουμε. Και μας μένει και η σκεπή. Και τελικά δεν θα βγει τόσο μικρό όσο νόμιζα. Δεν ξέρω γιατί λόγω νόμιζα ότι θα μου πάρει πολύ λίγο χρόνο. Αλλά τώρα έχουμε και το υπόγειο. Και το υπόγειο είναι επίση κάτι φθινοπόρο. Γιατί πρέπει να γεμίσει και με λάβα. Κάτι το οποίο δεν θα κάνουμε στο βίντεο βασικά. Να το γεμίσουμε με λάβα. Γιατί εντάξει. Είπαμε ρε παιδιά. Το θέμα είναι πού θα τη βάλω τη λάβα. Θα μπορούσα να βάλω εκεί πέρα κάτω λάβα. Oh yes, θα τη βάλω έτσι για να φωτίζει κιόλα. Κρυφός φωτισμός και αλητίες. Okay. Εκεί θα μπει λάβα λοιπόν. Τώρα το θέμα είναι που θα βρω τόσο πολύ λάβα. Στο Nether. Και το θέμα είναι κι άλλο. Okay. Και τώρα θα πρέπει να καλύψουμε και το πλάι. Και όλο αυτό με cobblestone για να φαίνεται ομοιόμορφο. Πήγε. Yeah. Okay. Okay. Τώρα θα καλύψουμε και όλο αυτό με cobblestone. Ναι. Καταπληκτικά. Boom, 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 boom. Okay. Είναι έτοιμο. I guess so. Θα βάλω και κάτω όχι, εκεί θέλω stone βασικά κανονικά. Αλλά... Fuck. Αλλά θα βάλω cobblestone για τώρα έτσι. Γιατί μπορώ. Βάλουμε εκεί πέρα κόμπλεστον. Τώρα μένει μόνο να φέρουμε τα nether wards και να βάλουμε λάβα γύρω γύρω. Μάλλον. Και α, ναι, και φαίνεται πρέπει να φέρω, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Φτιάξω εκεί πέρα ένα crafting table. Ωραία. Το βάλουμε εδώ. Έτσι όλες θα μας χρειαστεί δηλαδή. Φαίνεται δεν θα φτάσουν ούτε κατά διάνοια. Ωραία. Είναι έτοιμο το Netherworld Farm. Και εδώ πέρα πότε θα μπει το Brewing Stand. Εντάξει, μωρέ, καλά είναι. Ναι, εκεί πέρα θα μπει το Brewing Stand, λοιπόν. Και τα chests. Πάμε να το φέρουμε. Βάλουμε αυτό και τα chests. Να μπορούμε να κάνουμε τα potions. Λοιπόν, το Brewing Stand βρίσκεται εδώ. Και, θέλουμε χώρο για να φορτώσουμε όλα τα άλλα πράγματα. Boom, boom. Έχουμε αρκετό χώρο, οπότε πρέπει να διάσουμε λίγο χώρο. Όχι αυτά. Θα μπαίνουν εκεί μαζί με αυτά. Σύλλα. Γυαλί.
Πάκα, αυτό παίρνει πιο πολύ χρόνο από ό,τι νόμιζα. Πρώτα place. Οκ. Λοιπόν, Brewingston θέλουμε και θέλουμε και κάποια potions και bottles. Ναι, πανέμορφα. Λοιπόν, καταρχάς θέλουμε δύο chest. Πρέπει να έχω εδώ. Ωραία. Και θέλουμε και bottles, τα οποία τα έχω εδώ. Glass bottles. Οπότε θα πάρω τώρα λίγα, θα πάρω τα μισά πράγματα περίπου από ό,τι έχω. Φορτώσω και θα πάρω και άλλα τόσα. Ωραία, potions. Αν μπορώ να πάρω σχεδόν όλο το chest που βλέπω. Αυτό είναι καλό. Ωραία. Πάμε να τα αφήσουμε πέρα. Λοιπόν, θα μπει ένα chest εδώ. Ένα chest εδώ. Το brewing stand στη μέση. Ωραία. Okay. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και από εκεί θα έχει αυτά τα συστατικά με τα οποία φτιάχνει τα potion ουσιαστικά. Και την άλλη θα έχει τα potion που έχει φτιάξει. Άρα. Παραφέρουμε τώρα και τα υπόλοιπα πράγματα. Μέσα στα συστατικά θα είναι και τα water bottles και τα bottles απλά κτλ. Παίρνουμε και αυτά όλα. Παίρνουμε και αυτά. Ακούω zombies και έχω μια εντύπωση ότι ή βρίσκονται εκεί πάνω. Ή δεν ξέρω πού. Αλλά μπορεί να βρίσκονται εκεί πάνω. Και boom, spider eye. Και απ' την άλλη τα προϊόντα. Είναι τα αντιδρόντα και τα προϊόντα. Χημεία for the win, φίλε. Τα έχω μάθει απ' έξω έτσι. Δεν μου αρέσει η χημεία, όχι. Είμαι σκατά, αλλά δεν πειράζει. Τώρα, θα πρέπει να κάνουμε τη σκεπή. Το τελευταίο πράγμα που μας μένει ίσως. Μια απλή σκεπή θα κάνουμε πάλι όπως πάντα. Δεν μπορώ να κάνω γιατί το φοβερό. Θα κάνω την πιο απλή που έχω κάνει. Ίσως δεν έχω κάνει ακόμα από ό,τι βλέπω, οπότε... Α, όχι, την έχω κάνει εκεί πέρα. Shit. Μόλις σας πω έλα όμως τη σκεπή θα κάνω. Α, όχι, θα την κάνω κάποια διαφορετική τώρα. Για να μην είναι όλα ίδια. Θα την κάνω φανταστικά διαφορετική. Θα πάρουμε λίγο τέτοια. Απλή σκεπή θα είναι πάλι. Δεν θέλω να κάνω σαν να γίνει μπακάνα στις φάρμες που είναι. Ό,τι να είναι. Οκ. Boom. Και, oh, θέλω και κάνα building block. Όχι building, τέτοιο. Για να ανεβαίνω, όπως το λένε. Σκαλασιά block. Βάλουμε εδώ. Βούμε. Ωραία. Βασικά θα πρέπει να κάνω κάτι σε witch house, κάτι τέτοιο. Αλλά έκανα κάτι παρόμοιο για το υπνοδωμάτιο. Γιατί η witch house έλεγε για τα πόσα και τα λοιπά. Αλλά αφού να κάνω έτσι το υπνοδωμάτιο, τώρα δεν λέει να ξανακάνω κάτι τέτοιο. Γιατί θα βγαίνει παρόμοιο. Οκ. Οκ. Και τώρα πρέπει να πάμε πιο ψηλά. Boom, boom. Κάτι είναι λάθος εδώ. Οκ, θα το διορθώσω μετά, ναι. Βασικά θα κάνω ένα τέτοιο, ένα όπως το λένε. Ένα timelapse για να το κάνω γρήγορα και να μην βαριέστε.
Παιδιά, είμαι εντελώς βλάκας. Πραγματικά συγγνώμη. Είμαι εντελώς ηλίθιος και ούγκανος και βλάκας. Αλλά έκανα μια βλακεία. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι για το timelapse είχα κλείσει το record για κάποιο λόγο. Και όχι το μικρόφωνο. Οπότε πάτησα F9 και έκλεισα τώρα το record. Και δεν άνοιξα το μικρόφωνο. Και οπότε τόση ώρα καθόμουν και δεν έκανα record και μιλούσα μόνος μου. Επί αρκετή ώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε να κάνουμε ένα sum up λίγο τι χάσατε. Τι χάσατε. Λοιπόν, τι χάσατε. Βασικά αυτό που χάσατε είναι το πώς τέλειωσε η σκεπή που τέλειωσε, δεν είναι και τόσο τρομερό. Να, την έκλεισα από εδώ. Έβαλα εδώ πέρα κάτι fence για να μπαίνω και να βγαίνω. Κάτι τζάμια εδώ πάνω. Και τα netherblocks πρέπει να δω όταν τα έβαλα. Ναι, τα δω όταν τα έβαλα. Και βασικά αυτό πρέπει να χάσατε. Οπότε χάστηκε πολύ. Εντάξει, να έκανε έτσι τη σκεπή. Έβαλα από εδώ μέσα λίγα τέτοια. Λίγα stairs και slabs για να φαίνεται έτσι λίγο πιο ωραίο και sexy από πάνω. Και έβαλα αυτά τα fence και τα fencers εδώ πέρα για να μην μπαίνουν τα zombie. Και τα glass αυτά εδώ πέρα πάνω γιατί νομίζω ότι μοιάζει ότι είναι ωραία. Πείτε μου και σας πώς φαίνονται. Καλά είναι. Και μετά από αυτό, άφησα τα πράγματα μου στο chest και έκανα μια τρύπα εδώ κάτω για να ψάξω αν είχε λάβα στην παλιά μου βάση, αλλά δεν είχε. Οπότε αποφάσισα να πάω στο Nether για να βρω λάβα εκεί πέρα. Θα διάσω τις κουβάδες και θα πάω να γεμίσω όλους αυτούς με λάβα. Για να μπορέσω να βάλω δίπλα στα Nether Worlds. Δεν νομίζω να χρειαστεί όλο αυτό, αλλά εντάξει, θα μαζέψουμε λίγο να έχουμε. Οπότε ναι, αυτά έκανα όσο δεν βλέπατε το record. Αλλά να πω και κάτι άλλο το οποίο είπα και εσείς δεν το ακούσετε ποτέ γιατί δεν βλέπατε, γιατί είχα κλείσει το record με βλάκας. Αυτό είναι ότι ένα παιδί, το οποίο θα έχω το βίντεο κάτω στο description, έκανε ένα time lapse από όλη τη διαδικασία του να φτιάξω το Zero Land του Luna Park. Το οποίο βγήκε πολύ ωραίο, το έκοψα στα σωστά σημεία το ένα το άλλο και βγήκε αρκετά ωραίο. Οπότε θα έχω το link για αυτό στο description. Νομίζω πως δεν μου έχουν άχτη. Εντάξει. Ναι, θα έχω το link για αυτό το, στο description για αυτό το βίντεο. Το οποίο είναι ένα timelapse όπως είπαμε. Από όλη τη διαδικασία του να φτιάξω το Zero Land Luna Park. Μέσα σε 20 λεπτά μόνο το όλο πράγμα. Οπότε ναι, δεν θα πάρει πολύ χρόνο να το δείτε. Άμα θέλετε να δείτε ξανά από την αρχή ως τέλος το πώς το έχετε το ένα το άλλο όλη τη διαδικασία, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Just. Και ναι. Αυτό. Τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε λάβα. Καταρχάς πώς ξεφορτωνόμαστε το νερό στο Nether. Boom, boom. Okay. Λοιπόν. Πού μπορεί να έχει λάβα τώρα, θα έχει σίγουρα από εδώ πέρα να πάω. Α, ένα μικρό source of lava. Δεν με χάλασε να το βρω τόσο εύκολα. Πάμε προς τα εκεί κάπου, ξέρω ότι από εκεί έχει κάτι διαδρόμους περίεργους και τέτοια πράγματα. Και λογικά θα έχει λάβα κάπου να στρίψω. Οπότε ναι, τι έλεγα. Ναι, άμα θέλετε να δείτε αυτό το timelapse, λογικά θα έχω θυμηθεί να το βάλω στο description. Ψόχυμ some love γιατί έκανε αρκετή δουλειά, πολύ δουλειά βασικά. Γιατί έπρεπε να βρει ακριβώς το κομμάτι, να το κόψει και να το βάλει σε fast forward. Οπότε ναι, φαντάζομαι ότι πήρε πάρα πολύ ώρα. Από ό,τι μου είπε το παιδί του, πήρε περίπου στις 2 ώρες. Οπότε ναι, είναι αρκετή ώρα. Οπότε ψόχυμ some love, σας αρέσει το βίντεο φυσικά. Λοιπόν. Επίσης ξεφορτώθηκα για τα καλά tools για να έρθω εδώ μέσα γιατί ναι, ξέρω τι μπορεί να γίνει άμα δεν τα ξεφορτωθώ. Fuck. Μπορώ να πάω κάτω με ένα ender pearl και να πάρω ό,τι θέλω. Αλλά θα μένει μετά πως γυρνάω πάνω. Νομίζω βρήκα τρόπο. Αλλά είναι λίγο ρυψοκίνδυνος. Αλλά γιόλο. Okay. Τώρα αυτά πρέπει να ήταν έτσι κάπως. Ναι. Και let's do this. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Δεν μπορώ να πεθάνω. Ουφ. Μόνο κανένα γκάστι με σημαδέψει τίποτα. Να θα ξαναγυρίσω με τον ίδιο τρόπο αφού πάρω τη λάβα που θέλω. Και φαίνεται μια χαρά για να πάρω λάβα.
Ναι, φαίνεται ιδανικό μέρος για να προλάβω και με φοβίζει αυτό. Οπότε δεν είναι τα πράγματα τόσο ιδανικά σε μένα. Ένα, δύο. Ωραία. Αρκετά ιδανικό μπορώ να πω. Και κάπως έτσι πανεύκολα γεμίζεις όλους τους κουβάδες σου με λάβα. Τώρα θα επιχειρήσω να γυρίσω με Enderpearl ώστε να τα κάνω πιο γρήγορα, αλλά δεν θέλω να ρισκάρω το ζωή μου μετά από όλο αυτό το πράγμα. Οπότε καλύτερα να γυρίσω ήρεμα και όμορφα. Τώρα πως γυρνάω μας και τόσο κανένα σπίγμαν. Θα ρίξω το rage. Άλλη ένα μπλοκ από πάνω. Εδώ. Boom. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Εγώ το πλάω λίγα θα μου φτάσουνε. Πάμε. Βέβαια έτσι πέφτει πολύ γρήγορα το hangar, αλλά δεν πειράζει. Έχω λίγο και το πλά. Για να καταναλώσω. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά ή όχι. Αλλά φαντάζομαι πως είναι αρκετά. Ξέρω να μου πέφτει το hangar βέβαια. Καλά και ας γυρίσω χωρίς hangar σιγά θα φάω από το σπίτι μου. Με το κοτόπουλα φτάνουν λογικά. Πόσο ακόμα, πόσο δρόμος ακόμα μένει. Παραστρέψω, ωραία φίλε. Παραστρέψω όλο αυτό τώρα. Καλά λογικά μου φτάνουν τα κοτόπουλα. Καλά στην τελική μπορώ να περπατήσω και λίγο, δεν πειράζει. Ας μην έχω τρέξιμο για λίγο. Έχει δρόμο ακόμα. Θα φάω. Φάει, φάει, φάει. 2,5 είναι δεν τρώω ακόμα. Όσο μπορώ να κάνω οικονομία στην κάνω. Τώρα ειδικά. Και από ό,τι φαίνεται έφτασα και μου περισσεύουν και 3 κοτόπουλα. Βασικά 2. Γιατί τώρα θα πρέπει να φάω ένα. Όπως πριν μπω στο πόρταλ. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι και με τη λάμπα. Οπότε ναι, αυτά μάλλον για αυτό το βίντεο. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω σήμερα. Το potion room είναι έτοιμο. Sorry που έκοψα λίγο από τη διαδικασία στο να το φτιάξω. Αλλά είναι έτοιμο. Να το. Εδώ είναι. Μας περιμένει. Μπορεί να βάλω και τίποτα απ' έξω εδώ πέρα. Κάνα στέρ έτσι γύρω γύρω να το κυκλώνει. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Αν όχι, δεν πειράζει. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Α, επειδή νομίζω δεν το έδειξα. Α, το έδειξα. Από εδώ μπαίνουν αυτά που είναι για να φτιάξω τέλο πάντων τα πόσα και αυτά είναι που. Έχω και το κάνουμε τέμπλο εκεί πέρα. Πάμε κάτω να τελειοποιήσουμε το build μα. Προστάτοντα τον κρυφό φωτισμό. Επειδή δεν θέλω να ρισκάρω να γίνει τίποτα επικίνδυνο. Ωραία, και είναι stable. Stable. Εκεί θέλω μία. Μήπως πρέπει να βάλω σόλα ένα προς ένα. Νομίζω πως για κάποιο λόγο δεν γίνεται τέλος stable. Πρέπει να βάλω παντού. Oh shit, νομίζω ότι πρέπει να βάλω παντού. Ναι, πρέπει να βάλω παντού. Εντάξει, βέβαια δεν παίζει ρόλο το να γίνει stable, αλλά δεν πειράζει τώρα. Ας βάλω. Ωραία, και μένει μόνο μία λάβα νομίζω αυτή. Είμαστε έτοιμοι. GG, και μας περίσπισαν 3 λάβες. Τώρα θα μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Η λάβα δεν μπορεί να μας κάψει γιατί έχει τον τοίχο. Ότι είμαστε και από αυτόν τον τομέα GG. Και ναι, όσο κάνω άτομο να κάνω κάποιες τελευταίες κάποιες τελευταίες πράγματα για που θέλω να κάνω εκεί πέρα. Οπότε ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Αρχίζω να το πάω περίπου όπως ήθελα, δηλαδή το κάθε επεισόδιο είναι ένα build. Να μην κάνω ξέρω παραπάνω build ή λιγότερα build σε ένα επεισόδιο. Να κάνω ένα build σε κάθε επεισόδιο. Τώρα το έκανα, ολοκλήρωσα εντελώς ένα build σε ένα επεισόδιο. Τώρα απλά να κάνω μια μικρή αλλαγή που δεν έκανα μέχρι τώρα.
Οπότε να εύχομαι να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε και ένα subscribe αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα υπόλοιπα βίντεο μου και να παρακολουθείτε γενικώς όταν βγάζω καινούργια βίντεο. Πάλι νομίζω ότι θα μου φτάσουν γιατί είμαι λίγο βλάκας. Πάντα φέρνω λιγότερα. Μπορεί και να μου φτάσουν όμως. Ωραία. Μια χαρά. Μας κάνει να θέλω να σλάψει και πάνω, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι. Λαμπάκια είναι. Οπότε ναι, όπως έλεγα, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θέλω να δοκιμάσω κάτι εδώ πέρα. Και μπορεί να βάλω ακριβώς μετά το βίντεο. Οπότε ναι, subscribe, like, comment και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μάλλον στο επόμενο θα έχει κάποιο άλλο πράγμα στις βάσεις, λογικά. Γεια σας! Έβαλα τα stairs γύρω-γύρω, παιδιά. Δεν θα ξέρω αυτό το έχει. Έβαλα τα stairs γύρω-γύρω, παιδιά. Έβαλα τα stairs, ωραία, καλό, καλό.